Την Τζόσου Βίδη θέλετε να ακούσετε. Πάμε να δούμε. Η οποία τι είπε. Έδωσε συνέντευξη και είπε ότι δεν. Ότι δεν διεκδίκησε ποτέ πολλά λεφτά γιατί δεν ήταν ομπέζος. Ναι. Και ότι επίσης της αρέσει το γεροντοκοριλίκι. Ότι έχει δηλαδή μείνει ανύπαντρη. Για να δούμε. Εγώ από 18 δουλεύω. Οπότε έπρεπε πάντα να έχω δουλειά. Έχω στερηθεί δουλειές που ήθελα να τις κάνω γιατί δεν θα με συμφέραν οικονομικά. Ναι. Δηλαδή παραστάσεις για δύο μήνες. Και αυτά τα παιδιά δεν με παίρνει να κάνω για δύο μήνες πολυτέλειες. Εγώ πρέπει να έχω ένα μισθό να τρέχει. Πληρώσω, να δώσω, να... Ποτέ δεν μάζεψες λεφτά στην άκρη? Όχι. Περάσαν πολλά λεφτά από τη ζωή σου? Όχι. Ήταν και τσεπτούλεψες και υποχέ... Παράλογα λεφτά ποτέ δεν πήρα, ποτέ δεν πήρα. Αυτά τα κασέ που ακούω, ναι. Ποτέ, όχι. Τα διεκδίκησες? Όχι. Δεν τα διεκδίκησα, δεν ήμουνα και ο Μπέζος. Έχω ένα φίλο που μου λέει, εσύ πώς το έπαθες αυτό, εσύ ούτε για κατούριμα δεν θες να πας μόνη σου. Τώρα θέλω. Θέλησε. Και μου ανοίγουν την πόρτα οι γάτες όταν κατουράω. Σταμάτε κι εσύ. Μα την αλήθεια. Α, εντάξει, οκ, γιατί διαβάζω περίεργα πράγματα στα site, γι' αυτό λέω. Ότι δεν ήσουν μόνη-μόνη, γι' αυτό. Α, ερωτικά εννοείται. Ναι, καλέ. Μόνη σαν. Α, θα πούμε εγκομενικά. Όχι, δεν θα πούμε. Λοιπόν. Έχεις να πεις. Μα γι' αυτό το λόγο ήρθα να πω εγκομενικά. Όχι, καλέ. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι να κακό. Να το γράφεις στην κουτέλα, το βλέπεις να γράφεις. Καθόλου κακό δεν είναι, αλλά δεν συμβαίνει. Α, πώς το γράφεις στην κουτέλα που λες. Πώς. Μπαμ, κάνει. Πώς αρχίζεις και έχεις επιτυχίες. Ναι. Γιατί, ή λέει, ψάχνομαι, ή λέει, είμαι ευτυχής, ή λέει, πέρασε πολύ καλά χθες το βράδυ. Εγώ χθες διπλή, δεν πέρασε ιδιαίτερα καλά. Εντάξει, κόσμο είχαμε. Σε ενδιαφέρει το θέμα? Μπορεί να μην σε ενδιαφέρει κιόλας. Πάρα πολύ χαμένο. Γιατί ρε, σε ενδιαφέρει. Μπορεί να μην σε ενδιαφέρει. Να λες δεν θέλω, ρε παιδί μου. Κοίταξε να δεις, δεν με πολύ ενδιαφέρει. Ναι. Να σου πω, πιστεύω ότι αν σε ενδιέφερε, θα το καλλιεργούσε. Ναι, εννοεί. Το αντιμετωπίζει και με χιούμορ, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Είναι πραγματικά από κάποια ηλικία και μετά, δηλαδή όταν έχεις περάσει το στάδιο του βγαίνω με τις φίλες μου και πάω στο μπαρ. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να. Είναι ωραίο πράγμα το γεροντοκοριλίκι, έχω να σας πω. Είναι ωραίο πράγμα. Ναι. Τι σημαίνει για έχει σένα? Έχει πολλά προσόντα. Πες μας τα προσόντα του γεροντοκοριλίκι. Πάλι σου ήσυχο. Ναι. Δεν απαιτεί κάτι από σένα άλλος άνθρωπος. Αφήνεις και το ξέστρωτο είναι... και το κρεβάτι που λέει ο λόγος. Καλέ, ναι. Λες και τι, θερθεί η πεθερά μου να με τσεκάρει. Σιγά. Ειδικά άμα έχεις πρόβες, μη μιλείς πιο κρεβάτι. Άστα. Ρε παιδί μου, ξέρεις τι νομίζω παθαίνεις εσύ και το παθαίνουμε όλοι οι άνθρωποι που κάνουν περίπου αυτή τη δουλειά. Είσαι πολύ με τους φίλους σου, σε καλύπτουν τόσο πολύ φίλοι σου, αυτό που αυτό είναι και παγίδα, γιατί μετά ναι, δεν... Παγίδα.